Καλημέρα σας. Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ύστερα από πολύμηνη, μεθοδική και εξειδικευμένη αστυνομική και προκατακτική ποινική έρευνα, κατάφερε να οδηγήσει στην ελληνική δικαιοσύνη μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην υπόθεση εμπλέκεται μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία είχε ως ειδικότερο αντικείμενο την αναπροαρτοθέτηση περιοχών. Σημειώνεται ότι η ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου αγγίζει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των 8 εμπλεκομένων, εκ των οποίων ο Ιθήνων Νους και πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης έχει ήδη προφυλακιστεί. Όπως διακριβώθηκε από την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν ως όχημα για την κακουργηματική απάτη την μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία χρηματοδοτήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως το 2004 από το ελληνικό δημόσιο για την πραγματοποίηση προγραμμάτων αποναρκοθέτησης σε τρίτες χώρες. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του Προέδρου της μη κυβερνητικής οργάνωσης, της συζύγου του, τέως δημοσίου υπαλλήλου, τριών εν ενεργεία διπλωματικών υπαλλήλων και τριών συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων που την επίμαχη χρονική περίοδο υπηρετούσαν στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ελεκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ξέπλυμα βρώμικου κλίματος, της ψευδούς βεβαίωσης και απιστίας σχετικά με την υπηρεσία κατά εξακολούθηση, σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και εντός του πλαισίου του νόμου 4022 του 2011, που αναφέρεται στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζωνος δημοσίου συμφέροντος και άλλες διατάξεις. Ειδικότερα, η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία ξεπέρασε τους 20 μήνες, αφορά το χρονικό διάστημα 2000 έως 2004, κατά το οποίο η συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η ΔΑΣ, του Υπουργείου Εξωτερικών, για την πραγματοποίηση 8 προγραμμάτων αποναρκοθέτησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Λίβανο και στο Ιράκ, ύστερα από την υπογραφή συμβάσεων πραγματοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη και σε βάθος διερεύνηση οικονομικών και λοιπών στοιχείων, καθώς και συντονισμένες έρευνες σε οικίες και έδρες εταιρικών σχημάτων ιδιοκτησίας του Προέδρου της ΜΚΟ σε Ελλάδα και Κύπρο, σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές και κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο της προκατακτικής διερεύνησης, διαχειρίστηκε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που ξεπερνά τις 20.000 σελίδες, ενώ μόνο η αναφορά που συνοδεύει τη σχετική δικογραφία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ξεπερνά τις 80 σελίδες. Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδότησης της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών προς τη μη κυβερνητική οργάνωση ανήλθε στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Στην πραγματικότητα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και προκατακτική ποινική διερεύνηση, το σύνολο της χρηματοδότησης εκταμιεύθηκε παράνομα, καθώς δεν πληρούνταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, μόνο σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προβλέπεται χρηματοδότηση που να καλύπτει το 100% του προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, το ποσό θα κάλυπτε το 75% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 23% θα έπρεπε να προέρχεται από τη συμμετοχή της ΜΚΟ, τουλάχιστον 15% ως ίδια συνεισφορά σε είδος ή σε χρήμα και από τρίτες πηγές, όπως χορηγίες και δωρεές. Για να συγκαλυφθεί η ελληματική συμμετοχή της ΜΚΟ, επινοήθηκε τέχνασμα εικονικών δωρεών. Ειδικότερα, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στα προγράμματα αποναρκοθέτησης, όπως για παράδειγμα ανακαλυφθές, φέρονταν ότι επέστρεφαν στη ΜΚΟ υπό τη μορφή δωρεάς το 20-30% των φερόμενων αποδοχών τους, τις οποίες η ΜΚΟ δεν καταχωρούσε ως όφιλε στα σχετικά βιβλία που τηρούσε, αλλά αντίθετα τα παρουσίασε ως ίδια συμμετοχή της, εξασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω χρηματοδότηση.
Εκτός από την παραπάνω ιδιότητα της μεθοδολογία, ουσιαστικά ανακύκλησης του δημοσίου χρήματος, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, δεν εφαρμόστηκαν επιπλέον διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ναι. Συγκεκριμένα, δεν ζητήθηκε ως επιβαλλόταν σε καμία περίπτωση αποναρκοθέτησης στις χώρες εκτέλεσης των προγραμμάτων η έγκριση της οικίας ελληνικής πρεσβείας σχετικά με τη σκοπιμότητα υλοποίησης. Οι καταβολές χρηματοδότησης πραγματοποιούνταν ενώ δεν υποβάλλονταν εκθέσεις προόδου, γίνονταν δεκτά παραστατικά στην αραβική ή τη σερβική γλώσσα χωρίς να υπάρχει ελληνική μετάφραση, δεν πιστοποιούνταν η υλοποίηση των προγραμμάτων από τις οικίες ελληνικές πρεσβείες, κάποιες φορές μάλιστα η εκτέλεση τελούσε σε άρνηση των διπλωματών, ενώ ο έλεγχος των παραστατικών που υποβάλλονταν από τη μη κυβερνητική οργάνωση από πλευράς της αρμόδιας διεύθυνσης της υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου των Εξωτερικών ήταν ανύπαρκτος. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι μέρος των κονδυλίων που εκταμιεύονταν προς τη ΜΚΟ διοχετεύονταν στην κάλυψη μη επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με τον ειδικό οδηγό για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που δεν σχετίζονταν με λειτουργικά έξοδα για την εκτέλεση των προγραμμάτων, αλλά σε δαπάνες όπως η ενοικίαση γραφείων της ΜΚΟ στην Αθήνα, προμήθεια αναλώσιμων, ακόμα και σε αγορές σούπερ μάρκετ, πληρωμίες διατορίου και πάρκινγκ του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του Προέδρου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, εν ενεργεία είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη θέση και τα καθήκοντα που κατήχαν την επόμενη χρονική περίοδο, βεβαίωναν εν γνώση τους ψευδός σε δημόσια έγγραφα σχετικά με την νομιμότητα και κανονικότητα των κονδυλίων που εκταμιεύονταν προς τη ΜΚΟ για την υλοποίηση των προγραμμάτων ως συμμετοχή του δημοσίου και προέβαιναν στη σχετική εκαθάριση και εντολή πληρωμών προς τη μη κυβερνητική οργάνωση. Για την υπόθεση, μετά την ολοκλήρωση της προγραφικής ποινικής διερεύνησης και αστυνομικής έρευνας της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης. Με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Αθηνών, απαγορεύτηκε η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου της μη κυβερνητικής οργάνωσης και της συζύγου του, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ και συγκεκριμένα δύο αχινήτων, τους αμπελόκηπους και δύο στη Ρόδο. Συγχρόνως δε θα κατασκευθεί και παραδοθεί στον ΟΔΗ πολυτελές επιβατικό όχημα, περιουσιακό στοιχείο της μη κυβερνητικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε κατά τις μετακινήσεις του ο Πρόεδρός της. Ύστερα από έτοιμα δικαστικής συνδρομής των ελληνικών δικαστικών αρχών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες από τις κυπριακές αρχές με την παρουσία αξιωματικών της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε οικίες ιδιοκτησίας ή διαμονής του Προέδρου και της συζύγου του στην Κύπρο, όπου είχαν μετεγκατασταθεί από τον Αύγουστο του 2013, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα σχετικά με τη δράση της ΜΚΟ, όπως αρχικές και τελικές εκθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων αναπαραποθέτησης και τραπεζικά παραστατικά, πιστωτικές κάρτες, ένας οπτικός δίσκος και μια κινητή μονάδα αποθήκευσης δεδομένων. Ενώ σε φερόμενες ως έδρες εταιρικών σχημάτων ιδιοκτησίας του Προέδρου της ΜΚΟ στην Κύπρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρήσιμα έγγραφα αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία των εταιριών αυτών. Επιπλέον, σε έρευνα που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε κατοικία ιδιοκτησίας της συζύγου του Προέδρου της ΜΚΟ στη Ρόδο, βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν μεταξύ άλλων εκθέσεις προόδου και υλοποίησης προγραμμάτων αναπαναπροθέτησης, καταστατικά και τραπεζικά παραστατικά αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές της ΜΚΟ, φορολογικά στοιχεία, τραπεζικές κάρτες, εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις. Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε από την 4η Ειδική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε διαμερίσματα και αποθήκη στους αμπελόκηπους, ιδιοκτησίας της συζύγου του Προέδρου της ΜΚΟ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αποδείξεις ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, τραπεζικά παραστατικά, αλληλογραφία, επαγγελματικές κάρτες, χειρόγραφες σημειώσεις, κλειδιά τραπεζικής θηρίδας, τραπεζικά βιβλιάρια, τρεις σφραγίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκ των οποίων η μία στρογγυλή, ηλιόκανο κυνηγητικό τυφέκιο μάρκα Σάιγκα, με γεμιστήρια που περιέχει 4 φυσίγγια, περίστροφο μάρκα Smith & Wesson, κουτί με 50 φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm σπέσια, καθώς και ξύφος. Σε βάρος του Προέδρου της μη κυβερνητικής οργάνωσης, είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καθώς και ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπολ για την υπόθεση αυτή. Την προηγούμενη Παρασκευή, 14 Δευτέρου, μετά την απολογία του στην 4η Ειδική Ανακρίτρια, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ για τους κατηγορούμενους του
αναμένονται σχετικές αποφάσεις των δικαστικών αρχών. Η έρευνα συνεχίζεται στο πλαίσιο της κλήρας ανάκλησης. Σας ευχαριστώ. Να πούμε πώς ξεκίνησε η υπόθεση. Η υπόθεση ξεκίνησε με προκαταρτική της Εισαγγελίας Περιοδικών Αθηνών για έρευνα ΜΚΟ οργανώσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω από 70.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής αυτό ξεκίνησε από τα τέλη του 2011 που ιδρύθηκε και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Διοίκησης Ελεκτρονικού Εγκλήματος. Μέχρι στιγμής έχουν ερευνηθεί 5 ΜΚΟ, θυμίζω τον κύκλο της Πάτμου, και άλλες 3 οι οποίες ήταν ίσονος σημασίας. Η δεύτερη μεγάλη περίπτωση είναι αυτή που ερευνούμε τώρα. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου, υποβλήθηκε η ογκώδης τυπογραφία, όπως ανέφερε και ο πρόσωπος του τύπου στην εισαγγελία, μελετήθηκε, ασκήθηκε ποινική δίωξη από την εισαγγελία σε βάρος όλων των εμπλεκομένων όπως αναφέρθηκαν και ανατέθηκε σε τακτικό ανακριτή. Παράλληλα, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου έγινε η απαγόρευση εκποίησης δέσμευσης, θα λέγαμε, των πλησιακών στοιχείων των μελών που μέχρι εκείνη τη στιγμή εμπλέκονταν και η ανακρίτρια εξέδωσε ένταμα σύλληψης εθνικού, το οποίο μετατράπηκε από την εισαγγελία φετών σε διεθνές και ευρωπαϊκό. Γιατί ήδη γνωρίζαμε ότι η ΜΚΟ είχε διαλυθεί πλέον, είχε σταματήσει τη δραστηριότητά της εδώ στην Ελλάδα και από τον Αύγουστο του 2012 είχε μετεγκατασταθεί τα κύρια μέλη της στην Κύπρο. Και γι' αυτό και έγινε η έτοιμαση δικαστικής συνδρομής και αξιωματική της υπηρεσίας μας μαζί με στελέχη της Κυπριακής Αστυνομίας ανήρισαν τις έρευνες στην Κύπρο. Ακολούθως εκδόθηκε, να πω και τούτο, ότι μετά το σφίξιμο του κλειού, ας πούμε, έγινε γνωστό γιατί κοινοποιήθηκαν κλητήρια στην διεύθυνση που υπήρχε εδώ στην Αττική ότι απαγορεύεται η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, άρα έγινε γνωστό ότι εμείς αναζητούμε πλέον τον πρόεδρο εναντίον του οποίου είχε βγει και το ένταλμα σύλληψης και άρχισε πλέον η υπηρεσία να προσπαθεί να εντοπίσει που βρίσκεται το καθού του ένταλμα. Υπό την πίεση αυτή, την 12 του μήνα παραδόθηκε στην ανακρίτρια. Έτσι πρέπει να το πούμε αυτό και από εκεί και μετά διατάχθηκε και το ένταλμα προσωπικής κράτησης.